Εμείς ξεκινήσαμε από νωρίς το καλοκαίρι και μετά το κλείσιμο των σχολείων. Λάβαμε το μήνυμα ότι περίπου 20 τμήματα σχολείων συγχωνεύονται ή θα υποχρεωθούν τα παιδιά να μετακινηθούν σε όμορα σχολεία. Από την αρχή ήρθαμε σε επαφή με τους συναδέλφους μας και με τους γονείς του νομού και είμαστε τώρα εδώ μαζί μία γροθιά για να πούμε όχι σε όλα αυτά που πάνε να γίνουν. Μιλάμε για 24-25 τμήματα στα Χανιά και περίπου στα 80 σε όλη την Κρήτη. Όλα αυτά βέβαια δεν γίνονται για να αναβαθμιστεί η εκπαίδευση, ούτε για να γίνει καλύτερο το δημόσιο σχολείο. Το αντίθετο μάλιστα, γίνονται για να υποβαθμιστεί η δημόσια εκπαίδευση και να συρρυκνωθεί. Θα αναφερθώ έτσι λίγο στην ιστορία όλης αυτής της κατάστασης που βιώσαμε αυτό το καλοκαίρι, καθώς έχουμε κάνει 5 παραστάσεις διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Χανίων και στην Περιφερειακή Διεύθυνση εχθές, όπου είχαμε συνάντηση με τον Περιφερειακό. Είχαμε πάρει τότε διαβεβαιώσεις έτσι πολύ αυστηρές ότι αυτά που λέγαμε δεν ισχύουν και ότι δεν θα γίνει κάτι καινούργιο στο νομό Χανίων. Δυστυχώς, όχι μόνο έγινε εκείνα τα 19 πρώτα τμήματα που σας είχαμε στείλει και στα μέσα τότε, έχουν γίνει 24-25. Προφανώς γίνονται για λόγους λογιστικούς και όχι για να καλυτερεύσει η εκπαίδευση. Αμέσως έγινε και μια συνάντηση με βουλευτές του νομού Χανίων και υπόθηκε το ίδιο πράγμα. Σε μία εβδομάδα μέσα, στις 5 του Ιούλη, δηλαδή μετά τις 28, στις 5 του Ιούλη που κάναμε την πρώτη συνάντηση με τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης, πήραμε και εκεί αυστηρές διαβεβαιώσεις ότι όλα αυτά που λέμε δεν ισχύουν και ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για μετακίνηση μαθητών ούτε για περικοπή τμήματων. Αυτά όμως ήρθαν μετά από τις 15 του Εβδόμου, στάλθηκε μια εγκύκλιος πολύ αυστηρή από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Φυσικά δεν την έστειλε ο ίδιος από το μυαλό του. Είναι κεντρική πολιτική επιλογή όλο αυτό που γίνεται, με την οποία ζητούσαν να περικοπούν τμήματα, να συγχωνευτούν τμήματα τάξεων, ενδιάμεσο τάξεων 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, και να μετακινηθούν παιδιά από σχολεία σε όμορα, δηλαδή τμήματα από τα οποία είχαν 26, 27, 28 και 29 παιδιά, τα 4 αυτά παιδιά να μετακινηθούν σε όμορα σχολεία. Κάτι που σαν επιλογή είχε χρόνια να γίνει, μάλλον δεν είχε γίνει και ποτέ στο νομό Χανίων. Κληθήκαμε τώρα και ενώ ήταν κλειστά τα σχολεία να γίνουν. Και το λέω αυτό γιατί ο νόμος 4777 και το Προεδρικό Διάταγμα 79 προβλέπουν όλες αυτές τις διαδικασίες της δημιουργίας των τμήματων και τις μετακινήσεις των μαθητών, αν χρειαστούν, να γίνουν μέχρι τις 10 Απριλίου. Δηλαδή, 10 Απριλίου του 2024 έπρεπε όλα αυτά να έχουν λυθεί. Εμείς, σαν προϊστάμενοι διευθυντές στα σχολεία μας, δεν είχαμε λάβει καμία οδηγία μέχρι τότε και μας είπαν ότι θα το αφήσουμε να το κάνουμε με το κλείσιμο. Κάτι είχαμε μυριστεί, εμείς και ήμασταν από πάνω στο θέμα και σαν σύλλογος αλλά και σαν προϊστάμενοι και διευθυντές και μας έσκασε αυτό στις 28 Ιουνίου, ήδη όλοι σε διακοπές. Εμείς ήμασταν στο συνέδριο της ΔΟΕ όταν το μάθαμε και αυτό ήταν, δηλαδή έχουμε και ένα κομμάτι, σε ένα μεγάλο κομμάτι, μια παρανομία αυτή τη στιγμή. Βέβαια εμείς δεν κοιτάζουμε τόσο το νομικό κομμάτι και το νομικίστικο, δεν είμαστε και νομικοί. Απλά στο πολιτικό, μας ενδιαφέρει η πολιτική επιλογή του Υπουργείου. Έτσι, βλέπετε ότι σε κάθε φάση της πολιτικής ζωής της χώρας μας, η αναταραχή ξεκινάει από την εκπαίδευση. Είχαμε δύο περασμένους χειμώνες την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα πια κατεβαίνουμε και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αναταραχή, η οποία σημαίνει μια κοινωνική αναταραχή, που έρχεται να προστεθεί στην αναταραχή που έχει δημιουργηθεί για τις υποβαθμίσεις των υπόλοιπων κοινωνικών αγαθών και την εγκατάλειψή τους από την κυβέρνηση, δηλαδή την εγκατάλειψη της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Όπως είδαμε, πριν ένα μήνα ψηφίστηκε ο καινούριος νόμος για την κοινωνική πρόνοια, για όλες αυτές τις κοινωνικές δομές. Όλα αυτά περνάνε σιγά-σιγά σε ιδιώτες. Και εδώ καλούμαστε εμείς να αντιδράσουμε και αντιδρούμε με κάθε μέσο, αναδεικνύοντας όλη αυτή την κατάσταση και την παράνομη στάση. Δηλαδή, το ίδιο το κράτος αναιρεί τον εαυτό του για να γλιτώσει κάποιους δασκάλους.
Επίσης, εδώ αυτό που πρέπει να προσθέσουμε, ότι επιτέλους πρέπει να το κράτος να αναλάβει και τις ευθύνες του. Έτσι. Βλέπουμε ότι προσλαμβάνει στο νομό Χανίων παραπάνω από 500 άτομα μέσω ΕΣΠΑ για δομές και για τάξεις σχολείων που έπρεπε να είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό τι σημαίνει, ότι οποιαδήποτε στιγμή χαθούν αυτά τα ΕΣΠΑ ή κάποια κυβέρνηση αποφασίσει να αλλάξει το μείγμα της χρηματοδότησης, να κοπούν όλα αυτά. Είμαστε μαζί με τους γονείς, είμαστε σε μία γροθιά. Χθες συναντηθήκαμε με τον Περιφερειακό, όπου είχαμε την ίδια αντιμετώπιση με αυτή την αντιμετώπιση που έχουμε και εδώ πέρα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Λίγο πολύ, σαν Πόντιο Πιλάτη, λέει, εμείς, ναι, μεν άλλες χρονιές κάναμε αυτά που κάναμε και παίρναμε υπόψη μας τον νόμο της ειδικής αγωγής που λέει ότι στα τμήματα που υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με δυσκολίες, μειώνονται ο αριθμός μαθητών. Αυτό το καταστατηγούμε τώρα και μας το είπανε, γιατί υπάρχει αυτή η εντολή του Γενικού Γραμματέα της 15 Εβδόμου, η οποία λέει να κοπούν τμήματα. Έτσι, καθαρά και σκληρά. Αυτό δηλώνουμε εμείς σαν δάσκαλοι, σαν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, ότι δεν θα περάσει. Μαζί με τους καθηγητές και μαζί με τους γονείς, ήδη έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο την πίεσή μας. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρθουν αυτά τα μέτρα πίσω, εντείνοντας όμως την πίεσή μας και μέχρι το άνοιγμα των σχολείων.